Καλησπέρα σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι. Σήμερα θέλω να συζητήσουμε κάτι, γιατί αυτό το απόσπασμα είναι από live stream τώρα. Έχω live stream στο Facebook, αλλά ήθελα να γίνει και βίντεο στο YouTube. Είναι ένα βίντεο το οποίο ήθελα και μια συζήτηση γενικότερα που ήθελα να την κάνω από σχεδόν από την αρχή της Team of the Year, με βάση το content, τις κάρτες που έχουμε δει και γενικότερα πώς έχει διαχειριστεί η ίδια EA το Team of the Year promo. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά. Να ξεκινήσουμε και να πούμε, και απευθύνομαι και στο chat φυσικά αυτή τη στιγμή, και θέλω να μου πείτε και εσείς την άποψή σας, ξεκινώντας από τα stats. Εγώ αυτό που βλέπω για το Team of the Year promo είναι ότι πάντοτε θυμόμασταν ότι όταν έφτανε η Team of the Year ήταν το πιο ακραίο, ας πούμε, promo. Ένα promo που κυκλοφορεί μία εβδομάδα και αυτές οι κάρτες δεν ανακυκλώνονται ποτέ στο παιχνίδι, παρόλο που τις Team of the Year τις έβγαλαν πέρσι, κατά τη διάρκεια της Team of the Season, νομίζω, chat, πρέπει να ήτανε. Τις είχαν ξαναβγάλει τις κάρτες της Team of the Year πέρσι. Αλλά γενικότερα είναι ένα event το οποίο είναι πάρα πολύ... Έχει όλο το hype του FIFA και κρατάει για πάρα πολύ λίγο. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι τα stats των καρτών ήταν full τερματισμένα. Από πέρσι έχει ξεκινήσει μία διαδικασία να αλλάζει αυτό και να στρέφεται η EA προς την Team of the Season. Εμένα αυτό, να σας πω την αλήθεια, με ξενερώνει. Και με ξενερώνει για το λόγο του ότι νομίζω ότι το κάνουν επιτηδευμένα. Δηλαδή, φιλοσόφησε η EA ότι, okay, μας συμφέρει να βγάζουμε τις τερματισμένες κάρτες στο τέλος της χρονιάς, που είναι η Team of the Season, και όχι στην Team of the Year. Το είδαμε πέρσι με πολλές Team of the Season κάρτες, chat, να γίνεται αυτό, να είναι πολύ καλύτερες από τις κάρτες της Team of the Year. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα stats των φετινών καρτών, που θα σας δώσω εγώ το χαρακτηριστικό παράδειγμα ποια κάρτα δεν θεωρώ ότι έχει stats Team of the Year. Είναι ξεκάθαρα η κάρτα που δεν έχει με τίποτα stats Team of the Year, και είναι ο Kevin De Bruyne. Εάν αυτή την κάρτα μου την έδειχναν με τα stats που έχει και μου έλεγαν, ξέρεις, αυτή η κάρτα εδώ πέρα έχει stats Team of the Year, δεν θα το πίστευα. Κοιτάς το defending και αναρωτιέσαι, λες, είναι δυνατόν, ρε φίλε, να βλέπεις αυτό το defending στον KDB? Πάρτε, και δεν ξέρω αν θα το βάλω στο μοντάζ αυτό, και συγκρίνετε τα stats της περσινής Team of the Year του De Bruyne με τα stats του φετινού De Bruyne. Εγώ βλέπω το defending, το οποίο πραγματικά είναι αειδιαστικό, θα πω. Δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω αυτή την κάρτα να έχει 80 awareness και 76 standing tackle και να τη θεωρούν Team of the Year κάρτα. Και φυσικά φαίνεται από την τιμή του. Ο De Bruyne πέρσι που είχε πετύχει και ο Madden και ο Δήμος πρέπει να είχε 3,5 εκατομμύρια. 3,300, κάπου εκεί ήτανε. Πλέον έχει 2,200, 2,300, 2,400. Δεν θεωρώ ότι είναι μέτα. Και αυτό ξεκινάει από το ότι δεν χρησιμοποιούνται συστήματα που να έχουν κεντρικό cam, όπως ήταν, ας πούμε, ο De Bruyne πέρσι, αστεράκια, θα τα διαβάσω σε λίγο. Δεν θα έδινα τα 2,3 εκατομμύρια για να τον αγοράσω. Αντιθέτως, βλέπεις αυτή την κάρτα και σκέφτεσαι, υπάρχει περίπτωση αυτή η κάρτα, τα stats της, να είναι πιο τερματισμένα στην Team of the Season? Εγώ δεν βλέπω χώρο για να ανεβούν τα stats του Bruno. Okay, να του πάνε το defending στο 85, 84, πόσο περισσότερο να ανεβεί αυτή η κάρτα? Είναι όλα τερματισμένα, είναι τερματισμένα στο έπακρο, δεν ξέρω. Μου δίνουν την εντύπωση ότι πάλι έκαναν κάτι το οποίο είναι πολύ τσαπατσούλικο. Εν πάση περιπτώσει, εμένα η γεύση που μου αφήνει η Team of the Year σαν ομάδα δεν είναι με stats Team of the Year. Επίσης, βλέπουμε κάθε χρόνο στην Team of the Year τερματισμένη στάμινα. Έρχεσαι να δεις το Messi και βλέπεις ότι ο Messi έχει 83 στάμινα. Team of the Year κάρτα με 83 στάμινα δεν λέει για μένα. Προσωπική άποψη, μπορεί κάποιοι να διαφωνούν. Δεν παίζει και τραγικό ρόλο αν είναι στο striker ή αν είναι στο winger. Βασικά στο winger παίζει ρόλο, πιστεύω. Αν είναι striker δεν έχεις πρόβλημα. Κεντρικό cam βγάζει, δεν βγάζει με 83 στάμινα. Να δώσεις 5 εκατομμύρια για cam και να σκέφτεσαι, αντέχει δεν αντέχει με το 83 στάμινα. Team of the Year κάρτες έπρεπε να είναι τερματισμένες. Δυστυχώς έχουν συνειδητοποιήσει ότι τους συμφέρει να βγαίνουν στο τέλος του παιχνιδιού, γιατί το ξέρουμε όλοι αυτό, ότι όταν πας να κάνεις ομάδα στην Team of the Season μέσα σε 3 εβδομάδες έχεις κάνει απίστευτη ομάδα. Οπότε δεν ξέρω πραγματικά. Τρομερό πετσόκο με έχει φάει και ο Κριστιάνο στο physical. Ο Κριστιάνο είναι από τις κάρτες που έχει μείον 6 ή μείον 5, μείον 7, κάπου εκεί, είναι από το περσινό physical της Team of the Year. Το οποίο, βέβαια, αν το κοιτάξεις, δεν έχει άμεσο impact, γιατί είναι μια κάρτα με 96 στάμινα, έχει 90 strength και μάλλον του έχει κατεβεί το aggression σε σχέση με αυτό που ήταν πέρσι. Εντάξει, Klein.
Δεν είναι μεγάλη διαφορά, αλλά γιατί να το κάνουν με τα stats. Δώσ' του και 82 aggression. Τι έγινε, ας πούμε, θα ανεβεί το overall και κάτι έγινε. Τέλος πάντων. Αφήστε τις κάρτες αυτές. Okay. Πάμε σε αυτό που εγώ προσωπικά ζήτησα όταν έκανα την ψηφοφορία για την Team of the Year. Λέω, μακάρι σαν SBC να βγάλουν το Suarez, ο οποίος είναι flashback όμως, έτσι, όχι moments. Να βγάζει έναν flashback Suarez από την πιο παλιά Team of the Year κάρτα που είχε πάρει και να έχει 87-88 pace. Ας μην έχει 94 shooting, ας είχε 90 shooting, 89 shooting. Το passing που έχει, το dribbling που έχει και το physical μια χαρά. Δεν με πειράζει το physical. Έρχονται, βγάζουν μια κάρτα moments η οποία έχει εξαιρετικά stats με μόνη διαφορά το pace. Και συμφωνώ στο ότι το έκαναν πολύ. Καταρχάς, αυτή η κάρτα είναι πανεύκολη να την κάνει κάποιος. Θέλει απλά 14 παιχνίδια. Μπορείτε να πάτε στα objectives να το κάνετε. Είναι μια χαρά. Εγώ τον χρησιμοποίησα ο Suarez για να παίξεις για πλάκα και επειδή σου αρέσει, ας πούμε, σαν παίχτης, ok. Του έχουν δώσει και το upgrade στα skill moves, το οποίο είναι κάτι που το είχα ζητήσει. Δεν είναι κάρτα η οποία θα κουβαλήσει. Καταλαβαίνω ότι για ένα RTG αυτή η κάρτα μπορεί να είναι μια χαρά. Τον δοκίμασα με Catalyst, τον δοκίμασα με Hunter, τον δοκίμασα με Hawk. Δεν μπορεί αυτή η κάρτα σε δύσκολο μάτσο να πας να χτυπήσεις, ξέρω εγώ, Elite 3 ή Elite 2 κάποιο πολύ ψηλό rank να σε κουβαλήσει. Προσωπική μου άποψη. Τον δοκίμασα, τον είδα, έχει ακραιότατο shoot, έχει φοβερό passing. Το dribbling του είναι ok για το 83 agility που έχει, τον έπαιρνε να έχει και λίγο παραπάνω. Το pace του είναι απαγορευτικό για μένα στο top επίπεδο. Για RTG, για να θες να φτάσεις σε ένα normal rank, Gold 2, άντε και Gold 1 είναι μια χαρά. Για κάτι παραπάνω δεν είναι αυτή η κάρτα του Suarez. Ξενέρωσα πάρα πολύ όταν τον είδα. Χάρηκα γιατί είναι εύκολα προσβάσιμος από όλο το community. Ξενερώνω γιατί ότι δεν είναι η κάρτα που περίμενα. Και αν ήθελα να βγάλουν μια τέτοια moments κάρτα, ας έβγαζαν έναν άλλον παίχτη. Να μην έκαιγαν τον Suarez, ο οποίος αν έπαιρνε flashback θα ήταν καταπληκτικός. Μεγάλο παράπονο για μένα αυτή η κάρτα του Suarez. Πάμε στα SBC. Πρώτο. Τεράστια συζήτηση από την πρώτη μέρα που βγήκε αυτή η κάρτα. Ποια είναι η άποψή μου? Ένα καταπληκτικό concept, το οποίο ίσως να το καταστρέφουνε. Όχι ίσως, με αυτή την κάρτα το καταστρέφουνε. Καταλαβαίνω ότι και αυτός είναι μια κάρτα η οποία είναι εύκολα προσβάσιμη στους normal παίκτες, στους casual παίκτες και όχι, ας πούμε, στους tryharders. Αυτός λοιπόν ο Κριστιάνο έχει ένα τέλειο concept που έχει βγει η κάρτα του όταν ήταν στη Manchester United, έτσι γράφει το ίδιο το SBC, στα πρώτα χρόνια στη Manchester United, με πολύ πολύ νερφαρισμένα stats. Πρώτο μεγάλο foul για μένα, 3 weak foot. Ρε παιδιά, τώρα εδώ κάνουμε κουβέντα ότι ο Κριστιάνο θέλει 5 weak foot. Να τον βλέπουμε 3 weak foot, είναι γελίο ρε φίλε. Εγώ δεν το δέχομαι ότι ο Κριστιάνο έχει βγει με 3 weak foot. Άντε, το καταπίνουμε αυτό, προχωράμε, πάμε παρακάτω. Έχει high low στα work rates, έχει τα 5 skill moves τα οποία ανέκαθεν έχει ο Κριστιάνο, τέλεια, μια χαρά. Πάμε στα stats. Pace. Αυτό το pace ο Κριστιάνο στην 87 κάρτα του όταν πήγε στη Manchester United δεν το είχε ποτέ. Εάν βγάζουν μια flashback του Κριστιάνο σε εκείνα τα χρόνια θα έπρεπε να έχει 95 acceleration, 96 sprint speed. Τώρα αυτό το pace είναι γελίο. Πάμε στο shooting. Άντε να δεχτώ ότι έχει πολύ χαμηλό shooting επειδή είναι στην αρχή ακόμα της καριέρας στο αρχή United. Τώρα το 78 finishing θεωρώ ότι είναι παρατραβηγμένο. Anyway, το δέχομαι. Πάμε στο passing. Μια χαρά για μένα. Okay, GG. Το dribbling του για μένα σηκώνει να είναι πολύ πολύ παραπάνω. Ο Κριστιάνο στα πρώτα χρόνια του team ball control 82 δεν υπάρχει περίπτωση. Το composure, okay, μπορεί να μην το είχε. Stamina μια χαρά. Strength, aggression μια χαρά. Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτή την κάρτα? Ένα καταπληκτικό concept το καταστρέφουν γιατί βγάζουν μόνο μία κάρτα. Το πιο απλό για να είναι όλοι ευχαριστημένοι θα ήταν να βγάλουν δύο κάρτες. Και όσοι έπαιζαν από πέρσι θυμούνται αυτό που είχαν κάνει με τον Μιλιτάο. Εάν θυμάστε, στην περίοδο της Team of the Season, νομίζω, είχαν βγάλει τον Έντερ Μιλιτάο, ο οποίος ήταν flashback SBC και υπήρχε ο απλός Μιλιτάο και ο premium, νομίζω, Μιλιτάο. Ο απλός Μιλιτάο ήταν πολύ πιο φθηνός και πολύ πιο εύκολα προσβάσιμος στους RTG παίκτες και σε αυτούς γενικότερα που δεν grindάρουν πάρα πολύ το παιχνίδι, ήταν πανεύκολο SBC. Υπήρχε και ο premium με πολύ καλύτερα stats. Γιατί λοιπόν, εν όψη Team of the Year, που είναι το τέλειο πρόμο που όλοι περιμένουμε πώς και πώς το content, να μην βγάλουν και έναν δεύτερο Κριστιάνο, ο οποίος από τα 260 χιλιάρικα νομίζω που κοστίζει αυτός, να κάνει 800 χιλιάρικα και να έχει 94 pace, να έχει ένα 83 finishing, να έχει 80 passing, να έχει 90 dribbling. Γιατί δεν το κάνανε αυτό? Να βγει ένας Κριστιάνο ο οποίος να έχει 800 χιλιάρικα, 1 εκατομμύριο και να είναι μια κάρτα την οποία έχει νόημα να κάνεις. Προφανώς, γιατί δεν ήθελα να δώσω έναν Κριστιάνο πολύ καλό, γιατί
Αν έβγαινε Κριστιάνο με τα στάτς που σας λέω και έκανε ένα, δεν θα έκανε ποτέ ένα εκατομμύριο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θεωρώ ότι το έχουν διαχειριστεί λάθος. Αυτή την κάρτα εγώ θα την κάνω και θα την κάνω για έναν λόγο και μόνο, γιατί φοβάμαι ότι θα βγει ο UP. Βλέπω και το chat γράφει που τον έχουν δοκιμάσει και στο group το έχω δει που, το έχουν δοκιμάσει, που τον έχουν δοκιμάσει τον Κριστιάνο και στο Twitter το βλέπω. Όλοι λένε ότι το shooting του δεν είναι τόσο νερφαρισμένο. Θα την κάνω αυτή την κάρτα. Ούτως ή άλλως βλέπετε ότι έχουμε 10 εκατομμύρια, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Θα δώσουμε 250, βασικά δεν θα δώσουμε τίποτα. Έχουμε άπειρο φόντερ. Και θέλω να τον δοκιμάσω, ας πούμε, σε 4-4-2 στο πλάι. Ούτως ή άλλως εκεί θες pace, θες skill moves, θες dribbling. Αυτή η κάρτα του Ρονάλντο τα έχει όλα. Θεωρώ όμως ότι κάποια στάτσι είναι πολύ χαμηλά, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Παρ' όλα αυτά, okay, θα τον δεχόμουν πολύ περισσότερο αν είχε δύο εκδόσεις. Εκεί θα ήταν το ιδανικό παράδειγμα. Μπορείτε παρόλα αυτά, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν αυτό το 1 εκατομμύριο που κάνει ο Κριστιάνο Χρυσός για να τον αγοράσουν. Το καταλαβαίνω απολύτως. Και τα 200 χιλιάρικα ή untradeable, γιατί όλοι έχουμε έναν 87, έναν 86, έναν 85 untradeable, να το δώσετε για να κάνετε το SBC. Είναι εύκολα προσβάσιμο στο κοινό, σε κάποιον παίκτη που δεν grindάρει και είναι καζουαλάς, αλλά δώσε και λίγο κάτι καλύτερο για αυτούς που περιμένουν την Team of the Year και είναι αυτοί που grindάρουν το παιχνίδι κτλ. Δεν ξέρω, θέλω να μου πείτε την άποψή σας σε αυτό το κομμάτι. Μα με ένα εκατομμύριο αγοράζει το χρυσό. Ισχύει είναι... Ας έβγαζαν ρε τότε έναν Ρονάλντο με 600 χιλιάρικα. Πολύ κακό striker λέει ο Μάρκος, πολύ καλός winger. Ναι, εγώ winger θα του δίνω ευκαιρία, ξέρετε. Θα το κάνουμε αυτό το SBC. Εγώ σαν winger θα του δώσω ευκαιρία. Δεν ήρθε και η καταστροφή του κόσμου, θα μπορούσαν να το έχουν διαχειριστεί πολύ πολύ καλύτερα. Ή να βγάζαν κάτι παραπλήσιο με αυτό με τον Σουάρες, για μένα. Πάμε σε επόμενο SBC. Dybala. Επίσης μια mid-range κάρτα με πάρα πολύ ωραία stats. Βλέπετε έχει το pace του, έχει το shooting του, έχει το passing, έχει το dribbling. Γενικότερα Dybala είναι μια κάρτα πάρα πολύ ωραία. Στάμινα έχει, finesse outside έχει ο Dybala, πάντοτε έχει όλα τα traits. Δώσ' του και ένα weak foot ρε παιχταρά μου και κάνε το να κοστίζει 600-500 χιλιάρικα. Τη βγάζει που τη βγάζει την κάρτα, μην του και σκεφτούν το weak foot. Είναι κρίμα. Αυτό και όλα στο SBC όταν θα έχει βγει το βίντεο δυστυχώς δεν θα υπάρχει ακόμα διαθέσιμο, γιατί όπως βλέπετε σε μια μισή ώρα λίγη από τώρα που κάνουμε την εγγραφή. Boateng. Επίσης μια κάρτα που θέλω να συζητήσω. Τα στεράκια του Boateng δεν μας ενδιαφέρουν, medium ούτως ή άλλως και πάντα. Ναι, καλά, εννοείται με αυτά τα stats πως είναι 87 overall, ισχύει. Pace. Βασικά όχι, το pace θα είναι το τελευταίο που θα σχολιάσω για τον Boateng. Πάμε να δούμε τα stats του. Σε ένα CB της ενδιαφέρει να έχει passing. 87 short pass, 95 long pass. Δεν ξέρω καν αν οι Team of the Year κάρτες του Van Dijk και του Ramos έχουν αυτό το passing. Dribbling, 75 agility, 70 balance, reactions ακραία, ball control 81, dribbling 75, composure 98. Ακραίο για CB. Defending, από πάνω μέχρι κάτω απίστευτο. Awareness 89, interceptions 85 θα μπορούσε να είναι λίγο παραπάνω. 97 standing tackle, 93 slide. Τρομερό. Physical, 90 jumping, 97 strength, 90 aggression. Απίστευτη κάρτα. Και έρχεται η EA να του καταστρέψει το pace, βάζοντάς του 73 acceleration και 86 sprint speed. Γιατί να το κάνουν αυτό και να καταστρέψουν μια κάρτα η οποία ενδεχομένως να είχε τρομερό potential με τον Team of the Year Neuer, με τον Team of the Year Davis, με τον Team of the Year Kimmich. Δώσ' του και ένα acceleration 78-79. Εάν ο Boateng αυτός είχε συν 5 συν 6 acceleration, εγώ τον είχα κάνει σίγουρα. Σίγουρα, για να τον ταιριάξω με Davis και μετά δεξιά θα πήγαινα με τον Ramos και τον Adama. Πολύ μεγάλο, είναι πολύ κρίμα να καις αυτή την κάρτα έτσι. Και βάλτε να δείτε την περσινή του flashback τι pace είχε. Βασικά θα το βάλω εγώ τώρα. Ο περσινός Boateng λοιπόν είχε συνολικό pace 83, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπω τα stats του, και είχε 80 acceleration και 84 sprint speed. Σχεδόν ίδιο pace με τον φετινό Team of the Year Ramos. Ο Team of the Year Ramos έχει 82 acceleration, 84 sprint speed. Ή το ανάποδο, 84 acceleration, 82 sprint speed, κάτι τέτοιο. Εάν έβγαζαν τον Boateng με το περσινό pace, θα ήταν must κάρτα, θα ήταν κάρτα που θα κουβαλούσε, θα ήταν σαν τον περσινό David Luiz. Ξεκάθαρα. Ήθελε συν 7 στο acceleration και στο έκοβαν 2-3 sprint speed. Για μένα το έχουν λούσει μεγαλοπρεπώς με τον Boateng. Έκαψαν μια κάρτα που θα είχε τρομερό potential λόγω του ότι βγήκαν πάρα πολλοί παίκτες της Bayern. Θα κολλούσαν απίστευτα μετά Kimmich, Davis και Neuer. Πολύ κρίμα. Πάρα πολύ κρίμα. Πάλι μια mid-range κάρτα. Οκ. Okay. Έβγαλε το Ronaldo mid-range, έβγαλε τον Dybala, έβγαλε τον Suarez. Μην κες και τον Boateng. Και εδώ πέρα, εγώ προσωπικά είμαι απογοητευμένος από τον Boateng. Τέλος. Πάμε στο τελευταίο SBC της Team of the Year. Και μπορεί να βγει και άλλο SBC σήμερα σε μια μισή ώρα βασικά. Που είναι ο Ribéry.
Ριμπερί, καταρχάς, σαν παίχτης μας άρεσε πάντοτε ο Ριμπερί. Left winger, ιταλικό πρωτάθλημα, Γαλλία, πάρα πολύ εύκολα links λόγω του ότι είναι Γάλλος. 5-5, πανέμορφο. Έχει το pace του, έχει το τρομερό passing του, έχει το τρομερό απίστευτο, βασικά έχει απίστευτο dribbling, έχει 85 στάμινα, έχει το outside of the foot shot. Έρχεται η EA να βγάλει πάλι το complex της στο finishing. 84 finishing. Το 84 finishing, να δώσω τώρα για κάρτα 850-900.000, δεν ξέρω πόσο έχει ο Ριμπερί, να σας πω ακριβώς κιόλας πόσο έχει. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχει ανεβεί πάρα πολύ το φόντερ, δίνουν το Ριμπερί 1 εκατομμύριο. Ρε παιδιά, συγγνώμη κιόλας, για ένα SBC που έχει 80, για μια κάρτα που έχει 84 finishing, δεν δίνω το 1 εκατομμύριο. Ξέρετε τι θα έκανα? Θα πήγαινα να αγοράσω τον Ντεμπελέ, τον Freeze, ο οποίος έχει ένα 100, ένα 200, θα δίνω 200 χιλιάρικα, tradable, που έχει παραπλήσιο finishing, είναι και 5-5 και θα δοκίμαζα τον Ντεμπελέ. Αυτό. Τόσο απλά. Δεν αξίζει ποτέ να πάτε να αγοράσετε αυτό το Ριμπερί. Δεν θέλετε τον Ούσμαν, αγοράστε τον Νεϊμάρ. Δεν δέχομαι ότι αυτή τη στιγμή ο Ριμπερί είναι πιο ακριβώς από τον χρυσό Νεϊμάρ. Είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα ο Ριμπερί που έχει 1 εκατομμύριο αυτή τη στιγμή με 84 finishing. Έβγαλε τόσες mid-range κάρτες. Βγάλ τον να κάνει 2 εκατομμύρια και να έχει 93 finishing. Γιατί αν δείτε τη flashback του Ριμπερί, γιατί δείτε εδώ τι γράφει, ότι αυτός είναι ένας flashback Frank Ribery που γιορτάζουν το ότι συμπεριλήφθηκε στην Team of the Year του 14. Ξέρετε τι κάρτα είχε στο FIFA 14 ο Ribery, έτσι? Αν δείτε την κάρτα του Ribery από το FIFA 14, τι shooting έχει, θα τραβάτε τα μαλλιά σας. Και είχε 5-4, 5 skills, 4 weak foot. Θα προτιμούσα να τον βγάλουν με 5-4 και ακραία stats παρά με 5-5 με το 84 finishing. Αυτή η κάρτα σε ένα μήνα από τώρα δεν θα χρησιμοποιείται με το finishing που έχει. Εγώ είμαι πολύ απογοητευμένος από το content και ειλικρινά σας το λέω, εάν δεν έβγαζα τον Mbappé, θα είχα μια πάρα πολύ πικρή γεύση από το φετινό promo της Team of the Year. Θεωρώ ότι το έχουν διαχειριστεί πάρα πολύ λάθος. Συμφωνώ να βγαίνουν κάρτες οι οποίες είναι προσιτές στο κοινό. Βγάλω όμως και μια κάρτα να μοιάζει με τον περσινό Αζάρ. Θέλετε να δούμε λίγο τα stats του περσινού Αζάρ, τι είχε? Ο περσινός Αζάρ, λοιπόν, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι κόστιζε κοντά στα 2 εκατομμύρια, με διορθώσει το chat γιατί δεν θυμάμαι την ακριβή τιμή του. Νομίζω κάπου στενά 800, 2 εκατομμύρια κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Ακούστε stats που είχε. 94 pace, 97 acceleration, 90 sprint speed. 92 shooting, 96 position, 93 finishing, 90 shot power, 88 long shots, 92 volleys, 97 penalties. Passing 95 short, 88 long. Dribbling από πάνω μέχρι κάτω είναι ακραίο το dribbling του, 98 agility, 97 balance, 92 reactions, 97 ball control, 98 dribbling, 93 composure. Και μία στάμινα 90. Να, αυτή η κάρτα ήταν end game. Την είχε ο Άλεξ και στην Team of the Season ακόμα τον χρησιμοποιούσα. Το Ριμπερί δεν θα το χρησιμοποιήσω εγώ στην Team of the Season. Να είναι τουλάχιστον αυτός που θα κουβαλάει. Ο Αζάρ κουβαλούσε, ρε φίλε. Και αυτό είναι που με ενοχλεί. Εύχομαι σε μια μισή ώρα από τώρα να βγάλουν ένα SBC το οποίο να είναι ακραίο. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα βγάλουν ακραίο SBC. Αυτή παίζει με το μυαλό τους να θεωρούν ότι ο Κριστιάνο είναι το ακραίο SBC. Fast forward λοιπόν στο μέλλον, γιατί έχει βγει το SBC, έχει περάσει αυτή μια μισή ώρα. Αυτό που περιμέναμε λοιπόν να βγει κάτι πολύ ακραίο, όχι απλά δεν βγήκε ακραίο, φάγαμε ίσως τη μεγαλύτερη πατάτα που θα μπορούσαμε να έχουμε φάει σε Team of the Year promo. Η κάρτα που έβγαλαν λοιπόν είναι αυτός ο Sabitzer, που βλέπετε τώρα μπροστά στην οθόνη σας, και είναι ένα SBC το οποίο κοστίζει 550.000. Νομίζω ότι και από αυτά που έχω δει και στο Twitter είναι από τα χειρότερα values που έχουν βγει ποτέ σε SBC. Πόσο μάλλον για Team of the Year. Άρα, ό,τι έχετε ακούσει μέχρι τώρα στο βίντεο είναι ολόσωστο. Είναι πάρα πολύ σωστά αυτά που συζητήσαμε. Οι κάρτες πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Πολύ μεγάλο F από την EA για το Team of the Year promo, για το Team of the Year event. Ίσως είναι και από τα χειρότερα Team of the Year events των τελευταίων ετών που θυμάμαι εγώ από τότε που παίζω FIFA. Πολύ κακό content, πολύ μέτριες κάρτες, χωρίς να υπάρχει το απαραίτητο hype που πρέπει να υπάρχει για το καλύτερο promo όλης της χρονιάς. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι το community δεν έχει την απαραίτητη αντίδραση. Και πολλοί από εσάς τώρα μπορεί να κράξετε στα σχόλια στο βίντεο στο YouTube ή δεν ξέρω και στο chat αν το έχετε γράψει ήδη. Ότι ίσως φταίμε και εμείς που δίνουμε τα FIFA points στην EA και δεν μπορεί να αλλάξει τη στάση της. Εμείς συγκεκριμένα στην Ελλάδα που είμαστε creators, τους οποίους, οι οποίοι δεν υπάρχουν στο χάρτη της EA και δεν είμαστε άτομα τα οποία ποτέ θα μας δώσει σημασία EA. Προσπαθούμε να βάλουμε τα FIFA points για να έχουμε content για εσάς αλλά και για εμάς. Creators οι οποίοι θα έχουν, πιστεύω, κάποιο influence στην EA είναι ο Bateson, είναι ο Castro, είναι όλοι αυτοί οι τεράστιοι streamers. Εμείς δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλο. Εμείς δεν έχουμε λόγο βασικά στην EA. Δεν έχουμε κάποια διαφορετική μεταχείριση από το υπόλοιπο community.
Μακάρι να αλλάξει αυτό, μακάρι να αλλάξει η νοοτροπία της EA, αλλά σας ξαναλέω, νομίζω ότι πλέον το πάνε προς την Team of the Season. Γιατί? Γιατί εκεί τελειώνει το παιχνίδι και πραγματικά δεν τους ενδιαφέρει τι θα βγάλεις. Βγάζουν τα guarantee SBC, τρέχει ένα μήνα απλά στο πρόμο της Team of the Season. Νομίζω ότι τους συμφέρει πολύ περισσότερο από ότι τους συμφέρει να βγάζουν τα τερματισμένα stats στην Team of the Year. Θα τα συζητήσω τώρα ούτως ή άλλως και με το chat μόλις κλείσω αυτή την εγγραφή για το YouTube, αλλά θέλω στο YouTube να μου γράψετε τα σχόλιά σας για αυτό το βίντεο, να μου πείτε πώς το βλέπετε εσείς, τι άποψη έχετε για όλα αυτά τα SBC που σχολιάσαμε και αν θα θέλατε ένα τερματισμένο SBC στην Team of the Year, γιατί είναι το πρόμο που έχει όλο το hype. Θέλω να μου γράψετε την άποψή σας όπως πάντοτε κόσμια, γιατί να ξέρετε τα βλέπω όλα τα σχόλια και εσείς κάτι κλοουνάκια που βρίζετε είστε οι πρώτοι που βλέπω και μπανάρω. Να το ξέρετε αυτό. Σας κοιτάω στα μάτια τώρα. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο και μέχρι τότε να περνάτε πάντοτε όμορφα.